Ρε τον άνθρωπο, ρε τι είπε. Ρε. Χωρίζω, λέει, με τη γυναίκα μου, πήρε το κλειδί από χρηματοκιβώτιο. Κανόνισε, λέει, να πας, λέει, στον. Το μακοκούλα του έδωσε τα λεξοτανή και ρεμιστή. Και ρεμιστή ξαφνικά. Ο Ασλαμάς έφυγε με τον Γιώργο. Έχουμε άλλη μισή ώρα. Λοιπόν. Ωραία, στήσω, συγγνώμη που φώναζα. Καλά, Γιάννη, ρε. Κύριο Τρέγια. Τα κάτεψε, μα. Χτυπάει ευαίσθητε χορδέ και πρέπει να πατήσει. Συγχωρεί, είμαι κολλάδε. Γι' αυτό, μάστορε. Είμαι κάτω τα χέρια από τον Μπουγάτσα. Ηρέμησε. Γιατί ο Μπουγάτσα. Λοιπόν, έλα, κάτω τα χέρια. Α το πούμε. Ο Μπουγάτσα στο λαράκι αυτά που είχε να προσφέρει τα πρόσφερε. Έτσι. Εντάξει. Σε ζηλεύουμε. Πάμε από εκεί και πέρα. Ναι. Καλησπέρα, φίλε. Ολυμπιακό με Θεσσαλονίκη. Καλώ το. Δεν θα συμμερίζω την άποψη του προηγούμενου ότι δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι καθαρά και τέτοια. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια δεν έχει την καλύτερη ομάδα που μπορούσε να εξαιρέσει το 10 με το Σισε και άλλε μια-δυο χρονιές. Άμα είσαι καλύτερος, το 10 δεν έχει και ο Πάο καλή ομάδα, ρε φίλε. Μα το 10 δεν σου πήρα εγώ, το πρωτάθλημα σου πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν θα κρινιάξει. Ναι, αλλά λες το Σισε την ομάδα. Ποιο καλή ομάδα έχει του Σισε από τον Πάο και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός και καλύτερη ομάδα. Είχε και αυτό στα σφυρίγματα. Δηλαδή, ο Πάοκ με Γκαρσία, με Κοντρέρα, με Μαλεζά, με Βιερίνα, με Μουσλίμοβιτς, με Ήβιτς. Καλύτερη ομάδα. Με Σνάουζερ και τα λοιπά. Δεν είχε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού τότε. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τότε, παιδιά. Όχι, όχι. Ο Μαντάρα και ο Παναθηναϊκός. Ζιλμπέρτο Σίλβα, Σισε, Σαλμπιγκίδη στα καλά. Είχε και κάποιε ομάδε από την Πόρτα. Είχε κάποιε ομάδε από την Πόρτα. Τσουράνι στα καλά. Σιμάω στα καλά. Είχε κάποιε ομάδε που του υποστήριζαν. Με εκείνη την ομάδα, φίλε, έπαιξε αντίπαλο στην έδρα του. Στην έδρα του το 10 με 25.000 κόσμο στο πλευρό. Εντάξει, ο Μαδάρα και ο Παναθηναϊκός, μη λέμε. Έχασα με ένα γκολ, με ένα γκολ από τα 50 μέτρα. Δεν ξέρω τον Ολυμπιακό. Με ένα γκολ από τα 50 μέτρα όταν έφυγε μέσα από τα χέρια στο σουφάκι του σου του Λέτο. Φίλε, μ' ακούς. Ναι, φίλε. Λοιπόν, στον Ασλαμά λέω. Έφυγε ο Ασλαμά. Έφυγε ο Ασλαμά. Δεν άντεξε, αλλά έφυγε. Α, λοιπόν, τέλο στου οπαδού του ΠΑΟ, για εκείνη τη χρονιά να γκρινιάξει στον Παναθηναϊκό για το ποιο σα πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί εκείνη τη χρονιά θυμάστε την κόκκινη του Γκαρσία μέσα στο Βικελίδη. Ναι, το ξέρουμε. Ο ΠΑΟ Ολυμπιακό δεν πήρε. Την κόκκινη του. Του Γκαρσία μέσα στο Βικελίδη. Με 10 λεπτά. Δεν πήρε Γκαρσία, ρε φίλε. Δεν πήρε Γκαρσία. Άλλοι δύο. Δύο κόκκινε. Σε 75 και στο 80 βγήκαν κίτρινε. 2-0 ήταν ήδη. Τέλο πάντων, α το γίνει το μάτσο. Εμείς λέμε το εξής. Υποστηρίζεστε, βλέπω με τον Μπάουκ. Εάν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Τότε κοιτούσαν οι παίκτες. Εάν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός στη διαιτησία να πάρει το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων όσο τον κοντράρει αυτός ο Πάουκ. Αυτή είναι η έστασή μου είναι. Σαν υγιής ο Ολυμπιακός συχαίνομαι όταν έχω διαιτησία. Με αυτό τον Πάουκ, μωρέ. Με αυτό τον Πάουκ δεν χρειάζομαι διαιτησία. Δηλαδή ο Γουλανδρής με τον Μετρόπουλο που είχαν διαιτησία είχαν ένα Παναθηναϊκό Μαδάρα, ένα Πάουκ Μαδάρα, έναν Άρη ο Μαδάρα. Δηλαδή να πω για σαν ρε φίλε, να έχω διαιτησία. Με αυτό το πάω ρε φίλε. Με αυτό το πάω δεν διαιτησία. Δεν χρειάστηκε διαιτησία. Γιατί ο Άγγελο Ασιάδη στο μάτς με την Καλονή πήρε την ομάδα να φύγει. Γιατί είναι ηλίθιος ο άνθρωπος. Α, γιατί είναι ηλίθιος. Έτσι τα καλά καθούμενα είναι ηλίθιος δηλαδή. Αυτό είναι η άποψή σου τώρα. Γιατί το διώξετε και το βρίζετε μετά. Ρε, άλλο σου λέω. Μετά τον βρίζετε. Άλλο σου λέω. 3,5 μήνες ήμουν από πάνω σου. 3,5 μήνες είναι ο Βόλιο. Έχουμε να το δούμε χρόνια. Ήθελε ο Τσαντζάρη να κάνει το κάτι παραπάνω. Ήθελε ο Τσαντζάρη να κάνει το κάτι παραπάνω. Και σε ξεφούσκωσε ο Μάρκο. Και κλάταρε, ναι, ναι, και κλάταρε. Φίλε, ο Τσιόλη να τρέχει πλάγια και τέτοια πάνω κάτω. Πάνε προσαγωγή, γίνανε αυτά. Τι είπαμε. Αλλά μη μου λες ότι και φέτος δεν βοηθήθηκε σε τη διαιτησία. Φέτος βοηθήθηκα. Δεν υπάρχει χρονιά που να έχει περάσει, πρωτάθλημα που να έχει πάρει ο Ολυμπιακός, που να μην έχει τα μαύρα τα κοράκια μαζί του. Δεν εντάξει, πήγα, όχι, όχι. Πάρε λοιπόν από τη δίκη αυτά που έλεγε ο ζωγράφος και όσα έχουν ακουστεί θα επιβεβαιώσει τα λόγια μου. Αν εσύ νιώθεις περήφανος για όλα αυτά που κάνει η ομάδα σου, δικαίωμά σου. Δώσ' μου αντικειμενικές που έχει τη δείξει ο Σκάι και σου λέω ότι δεν είναι καθαρός. Τι αντικειμενικές ρε φίλε, τι αντικειμενικές. Γιατί παραιτήθηκε τότε. Ποιος. Την άλλη μέρα. Ο αρχιδιαιτητής. Γιατί παραιτήθηκε. Που έλεγε τον άλλον, όσο με πηδάς, θα παίζεις. Εγώ τα έλεγα. Για ποιανού χάρη τα έλεγε. Πες μας. Και να σου πω και κάτι. Επειδή κάθε χρόνο έχεις και μεγάλο πρόεδρο οικονομικά και τη διαιτησία μαζί σου και τα ξεγωνιστικά μαζί σου και καλή ομάδα κάνεις, δεν έχεις ανάγκη από τέτοια πράγματα. Πιστεύω εγώ. Αλλά επειδή έχεις μάθει να τσαμακώνεις τα 25 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις, να κάνεις και του χρόνου τα ίδια, κοιτάζει να έχεις και ασφαλιστικές δικλείδες, αν δεν πάει καλά η ομάδα σου. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με του ΠΑΟΚ. Όταν ο Ολυμπιακός είναι σε άσχημη μέρα, υπάρχουν οι μαυροφορεμένοι κόρακες και τα κοντάρια και το βοηθά να κερδίσει.
Ο ΠΑΟΚ όμως λέει ασχήμη του μέρα την πληρώνει, αδερφέ. Και ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να σου πω κάτι, δεν σου λέω ότι. Αν συνεχίζει να είσαι περίφανος, εντάξει, δικαίωμά σου. Δεν σου λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καθαρός. Αλλά σου λέω ότι δικαιωματικά, αν το πάρεις με βάση τα ρόστερ και με βάση τις εμφανίσεις, έπρεπε να πάρει αυτά τα πράγματα. Δικαιωματικά. Αν όχι όλα. Έχεις, αν όχι όλα. Μία μορφή δίκαιο υπάρχει σε αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι. Το ρόστερ της Ελλάδος το γύρο, το γύρο 2004. Καλύτερο. Με το ρόστερ της Γαλλίας, με το ρόστερ της Τσεχίας, με το ρόστερ της Πορτογαλίας. Εντάξει, γι' αυτό ποιο ήταν, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε πάντα. Λίγα τα ναι, αλλά. Μα, ναι, είναι και. Ναι, ρε φίλε. Στη μέρα τη σύστημα. Παίζει μεγάλο ρόλο το ρόστερ, αλλά όχι πάντα. Μα δεν σου είπα ότι όλα ήταν κανονικά. Κατάλαβε. Και εγώ δεν σου λέω ότι όλα όσα πήρε ο Ολυμπιακός είναι πέτσι. Εσύ σαν Ολυμπιακός. Υπάρχουν πολλά που. Εσύ σαν Ολυμπιακός για μένα πρέπει να πει το εξή. Θέλω παίκτες τεχνίτες και γρήγορους. Έχω, δεν έχω. Και δεύτερον. Θέλω να προχωρήσω στους 16 της Ευρώπης. Ναι, το πρωτάθλημα τι να το κάνω. Ναι, αυτό να είναι η απέτησή σου, όχι να το κάνεις. Ναι, να απαιτήσεις, να γκρινιάξεις, να βγεις ένα ράδιο στην Αθήνα. Αν δεν σε αφήνουν σήμερα, αλλά σε εμάς. Πες το. Καταλάβεις, τα λέμε. Έχει δίκιο. 75 δανεικούς ποδοσφαιριστές, δεν φίλε. Λέγε, ρε, τι θέλεις να πεις. Να πω λίγο κάτι άλλο. Να πεις κάτι άλλο και να μιλήσω τρούλι. Έπειτα εμένα δεν με βοηθάει ούτε η Καλόνη, ούτε ο Πλατάνιας. Ούτε ο Πανιόνιος, ούτε ο Λεβαδιάκος, ούτε ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει τη Βέρεια. Ποια Βέρεια. Εσάς βγάλανε μάτσε επιλήψιμα με τη Βέρεια. Δεν βγάλανε τον ΠΑΟΚ. Όχι, κάνεις λάθος εκεί. Το 3-0 με. Καλά, ρε, εγώ κάνω λάθος. Το 3-0 με τον Ολυμπιακό δεν τον βγάλανε. Εκεί μέχρι και ο Γεωργίας είπε ότι δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αφού έχω τη Βέρεια, γιατί ο Λαϊτάν με τις κρεμούλες του Τρίτσι έρθει στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Άλλαξαν τα κόζα του. Λοιπόν, επειδή λέμε. Γιατί. Τώρα άλλαξε τα κόζα. Α, τώρα. Λέγε Τρούλινγκ, λέγε γρήγορα. Σαν δυνατός, έπρεπε ο φίλος να μας πει που είναι Ολυμπιακός. Σαν δυνατός που έχει τη δύναμη, άμα θέλει σωστό πρωτάθλημα. Πολύ απλό. Άγγλοι διαιτητές. Άγγλοι. Μόνο Άγγλοι. Δεν θέλουμε Έλληνες, ρε φίλε. Άγγλοι διαιτητές. Μία ομάδα, π.χ. ο Ολυμπιακός που είναι δυνατότερη και οικονομικά, να μην μπορεί να έχει παραπάνω από 26-27 συμβόλαια για να δίνει και σε όλους τους άλλους. Για να μην έχει δορυφόρους. Πολύ απλό. Και άμα θέλουμε κάποτε σε αυτή την πόλη να δούμε πρωτάθλημα, πιστεύω πρέπει να γυρίσουμε όσο και να γελάς στον τόπο διεξαγωγής του 1930, Ραπτόπουλε. Βόρειος, νότιος όμιλος και οι δύο να παίζουν χειαστή. Γιατί όσο και να είναι, μεγάλη σφαγή δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει, αλλά υπάρχει, δεν μπορεί. Ναι, σε διπλά μάτς. Δηλαδή θα θέλει και να πάρει στο πρωτάθλημα δύο να αποκλείσεις. Όταν είναι 32 οι αντίπαλοι, δεν μπορείς. Επόμενος πρέπει κύριος. Να κάνεις ομάδα πολύ ωραία. Καλύτερη από τον πρώτο. Δεν επόμενος μπορεί. Κύριος, ναι. Τα οικονομικά δεν γίνονται, δεν βγαίνουν. Οπότε παίζει μόνο στο Ολυμπιακός. Πάμε στο φίλο, ναι. Πολύ απλό. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι είμαι ΑΕΚ πρώτον. Γεια! Καλά κάνεις. Διάβασα στο Facebook ωραία. Κάτι πινελίκια που ρίχνετε στον Ελισανίδη με τα γραφές. Και άλλος λέει ο Φώτης. Και άλλος λέει ο Φώτης. Για πες μας. Πρώτον, ναι. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Μακουκούλα. Ναι. Λοιπόν, κύριος. Επειδή ο Ηρακλής τώρα που ανέβηκε άλφα εθνική, νομίζω ότι κάτι έγινε και βλέπω σε πολλά site, βλέπω στο Facebook Ηρακλής και έρθει η ώρα και από εδώ και από εκεί. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, ηρεμήστε. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Τι καλό υπάρχει είναι, μια ανάταση οπαδική. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, κάτι το οποίο δεν έχεις εσύ. Δεν σε πειράζει αυτό, ρε φίλε. Να λυπούνται, τι να κάνω. Κάτι το οποίο δεν έχεις εσύ που άρχισες να γκρινιάζεις για τις μεταγραφές και να ξέρεις. Αλλά ο Ηρακλής είναι άτιτλος. Πάλι θα πέσει. Έλα ρε 16χρονε, έλα ρε 16χρονε τώρα, έλα ρε τώρα 16χρονε. Σε έριξε όλος γάμα εθνική και το προσκυνάς. Άντε τώρα να πούμε. Σε αυτό έχει δίκιο. Με τον Ηρακλή κόλλησες. Ανέβηκα αλφα εθνική, είμαι αλφα εθνική. Σε αυτό έχει δίκιο που λέει. Προσκύνησες τον τζάμπα. Αυτό σε πει. Δηλαδή τι να λέει ο παδός, πάω και να χάσω. 16χρονε τώρα, έλα τώρα. Εντάξει, θέλω να πω κάποια πράγματα και στον Τρέγια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάποια πράγματα στον Τρέγια. Αφιβάλλω το λοιπόν, τσιμπατικά. Το τσιμπατικά, λοιπόν, ξέρεις. Βγήκατε πέμπτη στα play-off. Ένα σπάο, ο οποίος το Σεπτέμβριο μας έλεγε ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Όχι, όχι, αυτό δεν ακούστηκε. Αυτό για να μάω μου. Αυτό για να μην κολλήγει. Τι έγινε. Άκου λίγο. Η μητασχέδη κέφαλε του Νότου, άκου λίγο. Αυτό δεν ακούστηκε φέτος. Από τους πάγους. Δεν ακούστηκε φέτος. Όχι. Ξέρεις πότε ακούστηκε. Ακούστηκε όταν πήρε το διπλό μέσα στο Γουάβρο. Όχι, όχι. Τότε ακούστηκε. Εδώ ακούστηκε. Όταν φύγανε 5 πόντους. Εσύ μπορεί να μην το πεις. Φίλε, δώσε μου λίγο. Εσύ μπορεί να μην το πες. Εδώ πέρα, σε αυτό το τραπέζι, κάποιος έλεγε μέχρι τον Ιανουάριο για πρωτάθλημα
Μέχρι τον Μάρτιο έλεγε Απρίλιο πρώτο στα play-off. Έχεις δίκιο. Μέχρι τον Μάιο έλεγε δεύτερο και να βγω πρώτο. Και να βγω χωρίς παιχνίδι στο UEFA. Και τώρα βγήκε τελευταίο. Και να βγω καλά. Κάτσε λίγο να μας πούνε ότι θα βγουν και Champions League. Καλά. Ο Τάσος δεν ξέρω. Δεν τον άκουγα τον Τάσο. Πιθανότατα δεν νομίζω να έλεγε πρώτο. Εντάξει, πάντως λέω φόρτο. Με αυτό τον πάω. Με αυτό τον πάω. Ναι, σαν πάω. Άκου λίγο. Βάλε λίγο μια τελεία. Βάλε μια τελεία. Τον όρο νεοφώτιστος, ο Πάοξης, δεν τον έχει ακούσει. Σωστό. Νεοφώτιστος δεν έχει. Ούτε έχει την ρετσινιά εσαΐ σε όλη τη ζωή. Και αυτός και τα εγγόνια, και τα εγγόνια των εγγόνια, από τα εγγόνια σας, θα έχετε την ρετσινιά της γάμα εθνικής. Τι σχέδιο, εντάξει. Τι έγινε. Θα έχετε την ρετσινιά της γάμα εθνικής. Όρισα. Ο Πάοξης με την ρετσινιά δεν την έχει. Φίλε, δεν το απαντάς καλά. Δεν του λες. Να η συμμαχία! Έχω 11 πρωταθλήματα, έχω και 15 κύπελα. Εσύ τι να μου πει! Μπράβο! Εγώ έχω. Τι έχει να μου πει! Και εγώ έχω 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα καθαρά! Όλα καθαρά είναι τα δικά μου, να ξέρεις. Εγώ δεν είχα. Εντάξει, τα δικά μου. Την αιτία Μελισσανίδη δεν είχα. Το Μελισσανίδη, το χεράκι το φίλησες, αλλά τώρα θα σε βρει το Δασκαλοθανάση από την Καλυθέα, βρίζεις τώρα. Γιατί εσύ λες, θέλω να πάρω πρωτάθλημα φέτος να διεκδικήσω και ο Μελισσανίδης λέει να μπούμε βεντάδα. Εδώ να σε δω. Δύο φορές, εκατοντάδες εκατομμύρια σου χαρίστηκα. Και έβγαλε λεφτά. Ο Μελισσανίδης. Αυτό έχεις δίκιο. Το μπάτσο του ήταν τα μισά από τα ποτέ που είχε πλευρά για να μην έχει ρετσινιά ο παδός του ΠΑΟΚ. Πήγες κασέντεκα. Αστάσκανε και ο Τίγρης ο δικός σου. Αστάσκανε και ο Καρανός ο δικός σου. Ωραία, ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Δεν κίνδυνε ο ΠΑΟΚ να πέσει, είχε καμιά πίεση από την πολιτεία ο ΠΑΟΚ. Ημιτελικό με το Χαβρό και μέσα εκεί τον έπρεπε. Κίνδυνε ο ΠΑΟΚ να πέσει. Αυτό έγινε ο Ξύτες και τι έγινε που πλήρωσε, λέει. Βλακεία. Ανά πάσα στιγμή. Το κόλ του Χαβρού ήταν δίκαιο. Ήταν δίκαιο, το φάουλ εκεί πέρα ήταν φάουλ. Ποιο ρε φίλε. Ποιο φάουλ. Ποιο φάουλ. Το φάουλ εκεί πέρα στο Χαβρό που δόθηκε μέσα του Καρεσκάκη ήταν φάουλ. Δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, πόσο γνωρίζει. Δεν του ΙΑΕΚ έπρεπε να πάρει το κύπελο. Για το ΙΑΕΚ Ολυμπιακό δεν είναι. Αν νικούσε τον Ολυμπιακό, κανένα. Εντάξει, ρε φίλε, και αν αυτό που κατουράμε έχει δείξει για τα δάχτυλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε. Τέσσερις τελευταίοι, γεια! Σα καλά, φίλε. Τέσσερις τελευταίοι. Πάμε μέχρι τις 3 σήμερα, ναι. Ένα αυτό που με ακούει. Σ' ακούμε, φίλε. Μέλος του μεγαλύτερου συνδέσμου όλης της Ελλάδος. Έχει το νου σου. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Τα Μπουλντόγκ, τα ακούς αυτό που λες? Τα Μπουλντόγκ. Τα ακούς? Τρώνε καλά τα Μπουλντόγκ, τι έγινε, καλά είναι? Καλά είναι τα Μπουλντόγκ, να ξέρεις, ψάχνουν τα Μπουλντόγκ αυτό. Εμένα να ψάξω τα Μπουλντόγκ. Δεν χρειάζεται απάντηση. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα σε αυτή την πόλη να υπάρχει μια τσίπα. Να πούνε αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν πρόβλημα σε ομάδες, ναι, κάναμε λάθος. Ναι, φταίγαμε για τις επιλογές μας. Βγαίνετε και από πάνω. Ο κόσμος ακούει. Καλώς τον Αριάννο από την Αθήνα. Έλα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Αγαπήστε τον Άρη περισσότερο από το σύνδεσμό σας. Αυτή συμβουλή. Είναι η πρώτη ατάκα. Συμβουλή. Καλή ατάκα σου δίνω. Αγαπήστε τις ομάδες σας γενικώς παραπάνω από τους συνδέσμους σας. Έτσι. Γιατί αυτή η πόλη είναι καταραμένη. Και μερικοί παράγοντες να κοιτάνε το συμφέρον του συλλόγου από το προσωπικό τους. Ναι, και αυτό, σωστό. Ιδίως όταν πληρώνονται κάθε μήνα μπαμ. Και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Θέλει να φέρει το Βεζιρτζή στον ΠΑΟΚ άλλος. Να κάνει 2 Βεζιρτζή στον ΠΑΟΚ. Ένσημα τα τελευταία να κολλήσει. Τι δουλειά κάνει ο Βεζιρτζή. Θα έρθει ο Βεζιρτζή στον ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον Βεζιρτζή. Τέτοιο πράγμα δεν το. Ναι. Κάνε και ω λύκια τώρα. Τι Μιλιορίδες, τι Ζαγοράκηδες πίσω. Εντάξει. Έλα. Πάμε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς τον. Εκπομπή αγγίζει δελειότητα μπορώ να πω. Λοιπόν, η χρονιά για τον Άρη φέτος κλείνει σαν αποτυχημένη κατά τη γνώμη μου. Γιατί? Δεν δικαιούται ο Πανσεραϊκός να σε παίρνει σε όλους τους τομείς και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Δεν διαφωνεί κανείς. Και θέλω να πω λίγο δύο πραγματάκια. Τώρα είναι για το οπαδικό κίνημα. Παλιότερα υπήρχε μια νοοτροπία που είχαν φτάσει μια μερίδα φιλάθλων να λένε πρώτα είμαι Σούπερ και μετά είμαι Άρης. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διχασμός
ο οποίος πηγάζει από τα πολιτικά πιστεύω του καθενός. Είναι πολυτέλεια για τον Άρη η κατάσταση που είναι να διχάζεται οπαδικά βάσει κομματικών κριτηρίων. Αυτά για, δεν τα ξέρω. Για να επιστρέψει η πλατιά μάζα του Αριανού στο γήπεδο, πρέπει αυτό να σταματήσει. Και ερώτηση! Η πλατιά μάζα του Αριανού δεν πάει στο γήπεδο. Όχι. Δεν πάει στο γήπεδο. Μάλιστα. Όχι. 600 εστίρια έχει ο Άρης φέτος, μεσόωρο. Γιατί βλέπει, πώς να το πω, μια αμφιγεινότητα στο παδικό και διοικητικό κομμάτι. Βλέπει, για μένα, φίλε, δεν βλέπει όραμα. Αν υπήρχε όραμα, δεν στην Άκη του Μελισανίδη. Η ΑΕΚ δηλαδή τι είχε περισσότερο, είχε το Μελισανίδη. Δες στο μπάσκετ που υπάρχει όραμα και όλοι πηγαίνουν και στηρίζουμε. Ακριβώς, αν υπάρχει όραμα και ο προοπτική σε οποιαδήποτε ομάδα, όχι στον Άρη, θα υπάρχει και κόσμο. Φυσικά πρέπει να έχει και η ομάδα κόσμο, Άρης έχει. Ναι, αν υπάρχει όραμα και προοπτική, θα υπάρχει. Δηλαδή, το ρίξατε στο μπάσκετ. Πάντα ο κόσμο θα πει. Δεν διαφωνεί, τι θα πει. Στον μπάσκετ, πρόσεξε, δεν υπάρχει όραμα. Μπάσκετ κράτησε τον Αριανό κοντά στην ιδέα που λέγεται Άρης. Τον ΠΑΟΚ τώρα, αν δείτε τον μπάσκετ κράτησε τον Αριανό κοντά στην ιδέα που λέγεται Άρης. Τον μπάσκετ. Και δημιούργησε και καινούργια Αριανάκια σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι το μπάσκετ, πότε έκανε Αριανάκια, ρε. Παλιά. Όταν έκανε. Τα τελευταία 4 χρόνια. Στη δεκαετία του 80 και του 90. Στη δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπάρχει ακόμη όραμα, υπάρχει μια προοπτική. Όραμα ούτε εκεί υπάρχει ακόμη. Αυτοί οι Αριανοί δεν ξέρουν το εξή. Μάλλον το ξέρουν. Ότι οι νέες γενιές. Γίνονται Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αξίδες. Τα ξέρουμε είναι θέμα. Αυτά, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά δεν θα τα λες. Κάποιοι δεν τα βλέπουν. Σε εμάς, αυτοί που δεν τα βλέπουν. Δημοτικό μέχρι γυμνάσιο, να μην πω λύκειο, είναι θέμα. Επαρχία. Και εκεί είναι θέμα. Άκου για να τελειώνουμε. Ο κόσμος του Άρη θέλει αυτή τη στιγμή όραμα. Αυτό που ζάχνει. Επιμένω στον κόσμο. Να σου πω, να σου πω και κάτι άλλο. Θέλει να έρθει κάποιο. Συγγνώμη λίγο, θα μιλήσει αργά. Χρήματα. Άκου και το άλλο. Η θύρα 10. Καλή, κακή, δεν ξέρω. Εγώ με τους οπαδούς γενικά δεν τα πάω καλά. Ναι. Δεν τα πάω. Δεν έχω καλές σχέσεις. Με τους οργανωμένους. Με κανένα σύνδεσμο δεν τα έχω καλά. Προχώρα. Η θύρα 10 ψιλοεμπνέει, αν το χαλάσει δεν ξέρω, ένα κομμάτι κόσμου. Δηλαδή μπορεί να δεις στο γυμνάσιο, στο δημοτικό και κανένα Ηρακλειδέα. Δεν ξέρω μα κουκούλας τι λέει. Οι δικοί σας σύνδεσμοι δεν εμπνέουν τον απλό κόσμο. Δηλαδή, θα πω εγώ το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Αν βγει αύριο. Ένα λεπτό. Αν βγει αύριο η θύρα 10 και κάνει έρανο. Και επειδή θέλω να μαζέψουμε, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ για τον Ηρακλή να πάρει, ξέρω εγώ. Εγώ λέω θα τα μαζέψει. Εάν πάνε ο φίλοι του Άρη, Αλφα Σιγμάρη, ο παδί του Άρη, Εραστέχνη Άρη και χτυπήσουν την πόρτα. Εγώ νομίζω δεν θα δώσουν και 10 ευρώ. Είναι απογοητευμένοι από τα 20.000. Να σου θυμίσω ότι ο κόσμος του Άρη έχει μαζέψει 100 εκατομμύρια τότε. Α, δεν λέω αυτό. Δεν μιλάει για παλιά. Λέω σήμερα. Τώρα σε λέω. Σήμερα. Και αύριο ξημερώνει, λέω και έρχεται παίρνει τον Άρη ο Bill Gates. Τι είναι αυτό που με λες, δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Πώ δεν κατάλαβα. Λέω ότι. Τα δεδομένα όμω, άκουσε, όταν υπάρχει κόσμο. Στον Άρη δεν υπάρχει κάποιο να εμπνεύσει. Τα δεδομένα. Έτσι αλλάζουν. Δεν κατάλαβα τι λες. Δεν έχει κίνητρο, αυτό σου λέει. Εγώ του το είπα πρώτος ότι δεν υπάρχει όραμα και προσοχή. Στον Ηρακλή φέρα τον Παπαθανασάκη, στραβός κακομούτσουνος Τσιγκούνης, έχουν μια ελπίδα. Μπορεί να βγει μούφα. Τι ελπίδα να, τι να κάνει. Τι να κάνει. Να πάρει πρωτάθλημα. Όχι ρε. Τι να κάνει. Πάνε φωνάζουν, κάνουν άλλο και τα λοιπά. Στον Άρη δεν έχετε ούτε έναν. Δηλαδή, ακόμα και τον Γκάλι και τον Ιωαννίδη, ακόμα και ο Παδούς και ο Ρασιτέλης και ο Παδούς. Αυτή τη στιγμή όραμα και προοπτική, εμείς σου το είπαμε. Αυτό δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Συνέχισε αργά. Λες ότι υπάρχει, εμείς δεν υπάρχει. Πρέπει να το λύσετε αυτό. Ο κόσμος του Άρη έχει δει ένα παλιό παράγοντα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καναλιού και τα έχει με ξανθιά παρουσιάστρια, ο οποίος σήμερα είναι χορηγός σε ασπρόμαυρη ομάδα της πόλης. Έχει δει έναν οδοντίατρο, ο οποίος έκανε ραντεβού με ένα δήμαρχο Πειραιά και με ένα που είχε σκοράρει στην Arsenal για προσωπικά του, προφανώς, μπορεί, υποθέτω, δεν ξέρω, συμφέροντα. Και φτάνουμε στο σημερινό, ο οποίος είχε πει πέρσι, είμαι από το Λεχόνα Σερών, δίνω 50.000 ευρώ να πάρω τον Πανσεραϊκό για να την πάω στη Β' Εθνική και έρθει φέτος στον Άρη και κατάφερε να βγάλει την ομάδα δεύτερη. Δεν εμπνέει παράγοντας στον Αριανό, στον απλό φύλαθρο ή στον οπαδόν οργανωμένο, εμπιστοσύνη και όραμα. Επιτέλους πρέπει να έρθει. Και εγώ το μιλάω, άστο να μιλήσει. Τάσο, άστο να μιλήσει. Πρέπει να έρθει άνθρωπο στον Άρη με όραμα, με χρήμα. Με πολύ χρήμα, φίλε. Και με σε εισαγωγικά καθαρή νοοτροπία του καθαρού ποδοσφαίρου που βλέπουμε στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Δεν μπορούμε άλλο τους παράγοντες
που έρχονται για να φτιαχτούν από τον Άρη και όχι να φτιάξουν τον Άρη. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Για πρέπει να γίνουν όλα αυτά όμως, φίλε, πρέπει να υπάρχουν κάποια εγχέγγυα και κάποια κίνητρα. Το ιστορικό είναι πολύ άσχημο για την προσέλευση ενός τέτοιου ανθρώπου όμως που λες. Πες μου εσύ ένα λόγο για να έρθει αυτή τη στιγμή και να γίνει κάτι τέτοιο. Ο λόγος. Θα γίνει καθάρις και θα έχει ένα καθαρό σωματείο με πολύ κόσμο. Πρέπει να έχει συνέστημα, φίλε, αλλιώς δεν γίνεται. Είδαμε και τους Αργιανούς, φίλε. Όχι, εγώ δεν θέλω συνέστημα. Εγώ θέλω λεφτά. Τι θα πει συνέστημα. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος, και είναι, ξέρω εγώ, όλο σε διακοπή. Είναι, ας το πω έτσι, είναι Παναθηναϊκός και πει βάζω 30 εκατομμύρια στον Άρη. Δεν θα πω, όχι, είσαι Παναθηναϊκός, δεν έρθει στον Άρη. Εδώ βρίσκω κόντι που είναι Παναθηναϊκός που έπρεπε να λεφτά. Συνέστημα, φίλε. Συνέστημα, φίλε, σε μια καθαρά διοργάνωση εμπορική οικονομική συναλλαγή είναι το τελευταίο που μετράει. Πρώτα μετράει το χρήμα, φίλε. Από όλα τα άλλα. Αν ο Πάο δεν έβρισκε τον Ιβάν Ζαβίδη. Θα ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα από ό,τι ο Άρης. Σαν τον Άρη θα ήταν, πού θα ήταν ο Μύρης. Γι' αυτό του Σαββίδη. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Το ένα είναι ότι ο Κόκαλης όταν έδωσε τα σκύπτρα, τα έδωσε γνωρίζοντας που τα δίνει. Δεν είπε έχεις χρήματα, έλα πάρει την ομάδα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Άμα πιστεύετε ότι από αυτούς που χτυπάνε την πόρτα του Άρη αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι τρεις, ο ένας που είναι ήδη, ο κύριος Αρβανιτίδης και ο FIFA manager. Που εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι οι καλύτερες γνώσεις και αυτός που θα κάνει την καλύτερη δουλειά είναι ο κύριος Αρβανιτίδης. Άμα έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το ποιος μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα είναι στο τιμό της ομάδας την επόμενη μέρα. Κανείς από αυτούς που λες, για μένα, εγώ για... Ο Αρβανιτίδης δεν πάρει τον Άρη. Κανείς από αυτούς που λες δεν δίνει αυτό που λέγαμε πριν. Όραμα δεν δίνει. Κανείς δεν δίνει από αυτούς. Τι να πω. Καλή εκπομπή, παιδιά, να έχει περάσει πολύ για το πράγμα. Τρίτος από το τέλος. Χαίρετε. Πού κατά τους Αργιανούς δεν παρακαλώ. Αυτό λοιπόν, φίλε. Δεν άκουσα τι είπα. Για μένα κανείς από αυτούς δεν είναι λύση. Τον Σαββίδη θα τον κάνει σε ένα κάδρο, θα τον βάλει πάνω από τον μπάγκερ σου και κάθε πρωί θα κάνει το σταυρό σου. Το έκανε με τον μπάγκερ σου. Όπως σου λέω για σένα. Αυτή τη στιγμή τι να κάνει. Θα κάνει ένα κάδρο γιατί αν δεν ερχόταν αυτό ο άνθρωπο. Εντάξει, όπως ήρθε, κάδρο, τώρα θα ήσουν στα χάλια που ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή. Πλέον, στα χάλια που ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή. Έκανε το Ζαγοράκι. Το τελευταίο κάδρο ήταν το Ζαγοράκι. 10 εκατομμύρια σε πλήρωσε προχθές. Άστο. Τρίτο. Να σου πω κάτι. Ναι, και που τα χρωστούσε δεν πειράζει κανένα. Τον πάω για να τον αγοράσουν 10 εκατομμύρια στοιχίζει. Συγγνώμη, ρε φίλε. Είχε χρέη. Ρωτάω κάτι. Είδε ατάκα που έδωσε. Πάω και να τον αγοράζει 10 εκατομμύρια στην κρίση. Σου λίγο τώρα. Τόσο τον πήρε. Σου λίγο. Άσε με που γάτσε. Σου λίγο τώρα. Άσε να χαρίσει. Σου λίγο. Να σου πω κάτι. Ποιο θα δώσει 10 εκατομμύρια. Είναι εμπορική οικονομική συναλλαγή. Ποιο θα δώσει 10 εκατομμύρια. Υπάρχει Έλληνα που θα δώσει 10 εκατομμύρια. Αν δεν έχετε 10 εκατομμύρια, ποιο επίραξε. Υπάρχει Έλληνα που θα δώσει 10 εκατομμύρια τώρα. Όχι, μαζε μένα. Γιατί πρέπει να τον πάρει Έλληνα στον Πάο. Θα μου απαντήσει έτσι. Να τον πάρει Έλληνα στον Πάο. Μόνο ένα με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δύσκολο. Τα 1800 που χρωστούσε ο Πάο. Τον πήραζε κανένα που τα χρωστούσε. Όχι. Είτε τα χρωστούσε το ίδιο πράγμα, δεν ήταν. Είχε μέσον. Όχι, τον πήραζε κανένα. Όχι. Τότε έχει πάγο. Τι τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Τι έγινε που τα πλήρωσε. Δεν πήραζε κανένα. Εσύ αν είχε καμία αγωνιστική. Να σου πω τι πήραζε, ρε Ζάκο. Το παράπονο του λέει. Καλά κάνει το παράπονο. Αλλά να σου εξηγήσω. Μα να σου εξηγήσω. Αν εσύ ήσουν επιχειρηματία και γνώριζε ότι μια ομάδα έχει 11 εκατομμύρια ευρώ χρέη, ναι, που δεν ήταν 11 ονομαζόμενα, είχαν φτάσει 35. Ναι, 35 σου λέω εγώ. Ναι. Θα ερχόσου να τον έπαιρνε. Ανάλογα τη δυναμική του. Μπράβο, τον πάω και να τον έπαιρνε. Ό,τι δυναμική και να υπάρχει, με μια ομάδα στον ελληνικό χώρο, με ένα κατεστραμμένο ελληνικό βρώμικο ποδόσφαιρο με 35 εκατομμύρια ευρώ χρέη, κανένας δεν θα πλησιάσει καμία ομάδα. Όπως και ο Άρης θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, άρα δεν πρόκειται να το βοηθήσει. Άρα δεν ευεργέτης, σας έγκυσε τον κόλο ο Σαββίδης. Όχι. Έλα σε επόμενο. Εγώ ευεργέτη δεν το χαρακτηρίζω. Το χαρακτηρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος βοήθησε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά επικαρπώθηκε και την κυριαρχία του ΠΑΟΚ. Καλά. Άντε πρώτη τελευταία Χδέρνατε τον ΠΑΟΚ, να μην το ρουφούσατε το αίμα τον ΠΑΟΚ, να τον είχατε μόνοι σας. Το αυτό ισχύει και για αυτούς. Προτελευταίος, ναι. Όχι ο κόσμος. Δεν μου κάνετε. Κόψ τώρα. Κόψ τώρα. Εγώ στο λέω. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου, ρε. Στο μπουγκάτσα θα κάνεις μαγιά μου. Όχι, να μιλήσω. Όχι, να μην μιλήσει. Δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι θα πεις. Ξέρω εγώ τώρα 20 χρόνια εδώ τι θα πει. Εντάξει, θα πάρεις τον... Θα τον απειλήσει, θα τον κάνεις. Θα τον απαντήσω. Τι να τον απαντήσεις. Πρώτο τελευταίο. Όχι. Ναι.
Καλησπέρα. Ωχ, από τον Αύριο πέσαμε στον Ήρεμο τώρα. Ναι. Παδάς του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Ναι. Σταμάτας. Ναι. Τρέγια, πρώτη αγωνιστική, σε περιμένουμε. Και εσύ μαζί θα είσαι. Φιλαράκι, έχεις νοπές μνήμες από την Πεντάρα. Για Πεντάρα ρε φίλε τώρα. Τελευταίο μάτς που έπαιξε με τον Πάφε. Τελευταία φορά. Έτσι φωνή του Πάφε. Σχολείο πήγαινε όταν είχε τις τρατσούλου. Σχολείο πήγαινε. Στην Τούμπα όταν ήρθε. Αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό δεν είναι ψέμα. Έπαιξε άλλες κατηγορίες. Ναι, αλλά έκανες και εσύ τα πλέτα ακτέρ. Λείπεις και πέντε χρόνια. Λείπεις και πέντε χρόνια. Τα πλέτα ακτέρ είναι η ώρα να περάσουν από πάνω σου. Έτσι, είπα. Να σε ορκώσουν. Η πιο αποτυχημένη χρονιά του ΠΑΟΚ στην Αλφα Εθνική είναι η πιο επιτυχημένη χρονιά καλά, σου. Καλά, καλά. Τι καλά, καλά. Πόσο και εσένα, Μπουγάτσα, και περιμένουμε στο κύπελλο. Ναι, εντάξει. Η γλώσσα σου είναι πιο μεγάλη από τον πόρε σα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι ομάδα θα κατεβάσει. Πάρ το τσαλδάρι τώρα. Στα χαφ. Ποιου θα διώξει, τι θα μείνουν, θα χώσει λεφτά ο πρόεδρό σου. Κάτσε να το δούμε, ρε φίλε. Τι λεφτά να χώσει. Για να κάνει ομάδα. Εδέτρεγε με τον προπονητή του, είδαμε τον προπονητή. Και πλέον ο προπονητή. Αλλά τελευταία φορά που έδωσε γλώσσα μέσα στην Τούμπα όταν είδε στο κύπελο, έβαλε μια μουτσα γκολ, ρε φίλε. Καλά, άσε να μιλήσω. Παρακαλώ. Μην είναι και καλό. Άμα πάρουμε εκεί πέντε παιχταράδε, αν το ξέρω. Ναι. Πάει και σωθήκαμε και πάμε για ψηλά. Σωθήκατε. Σωθήκαμε, δεν υπάρχει. Ξέρετε, το είπε και ο προπονητής. Τι είπε. Δεν λέμε ότι πάμε για πρωτάθλημα, αλλά λέει είναι ντροπή να λέμε ότι θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής. Σωστός ο Νίκος. Τώρα τον είδαμε, δεν μας είπε τίποτα τέτοιο. Μα κουκούλα. Τι να κάνουμε, κύριε Ζαγκούλα. Εγώ σου λέω ότι είμαι συνέντευξη τύπου. Α, εντάξει. Παρακαλώ, φίλε. Παρακαλώ. Τρέξτε το επίπεδο, δεν είναι και ψηλό. Κεντρικό εκεί στο κέντρο. Κεντρικό εκεί στο κέντρο. Και ακόμα έναν αριστερή δεξιά να τρέχει πάνω κάτω εκεί το άλογο της επανομής. Ποιο? Και ένα τερματοφύλακα, γιατί με τον Πάτερσον δεν πάμε αλφα εθνική. Για μου ρε φίλε, με τι ασχολείσαι. Όχι φάκης φίλε, μια χαρά να σου. Με τι ασχολείσαι. Εγώ. Με τι ασχολούμαι. Τι να σου πω τώρα. Είσαι καλλιτέχνης, είσαι... Ζωγράφος. Πώς το κατάλαβες αυτό. Κατάλαβα ότι έχεις μια καλλιτεχνική φύση. Πώς το κατάλαβες. Μια γαλήνη, μια πραότητα. Μια πραότητα, μια γαλήνη, μια ηρεμία. Γράψε το πραότη. Και δεν είναι και στραβοστόμης. Ναι. Σημαντικό. Εμένα μπορείς να με ζωγραφίσεις. Άνετα. Με τα πόδια. Σε πάνω μέρος δεν θα φας και πολύ πογιά. Είσαι εύκολος να ζωγραφίσω γιατί δεν έχεις και μαλλιά. Είμαι εύκολος. Πού σπούδασες. Κομωτινή. Τι, ναι, τι σχολή. Καλό τεχνό, ρε. Τι σχολή, ρε. Ιατρικής. Γιατί εγώ σπούδασα κακών τεχνών. Πάμε στο τελευταίο, γιατί. Ναι, καλό τεχνών. Νομική. Πάμε τελευταίος, ναι. Έλα, έλα καλή φίλε, πες μας. Λες εδώ πέρα από Κορδελιό παίρνω. Από το Κορδελιό μέσα παίρνεις. Ναι. Γάβρος είμαι. Γάβρος είσαι. Μην το λες και πολύ. Πήγαμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ να πούμε και έχουμε τρελαθεί. Μόνος σου έπαιζε ρε φίλε, τι τρελάθη, μόνος σου είσαι. Εντάξει, φέτος ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός, αλλά... Γάμος το κορδελιό. Τίνους απορία και ο Παναθηναϊκός. Αταριανάρα, αταριανάρα. Καλή δύο Αργιανή εδώ. Στο κορδελιό. Στο κορδελιό. Δύο Αργιανή, εντάξει. Λογικό. Δύο Αργιανή και ένας γάβρος είμαστε εδώ πέρα. Κρυμμένοι, σε κανένα υπόγειο είστε ρε, πού είστε. Κρυμμένοι. Αυτονομένοι μας. Τι μυρίσατε παλικάρια μου, τι μυρίσατε. Κάνα καλιάρτο, ήπιαμε να πούμε. Ευτυχισμένη είναι άνθρωπο. Παρά ζωάρι θα μπορέσει να ανέβει. Χωρίς μπάλα θα ανέβει, φίλε. Μάλλον, το πιο πιθανό. Μπουγάτσα. Έλα, φίλε. Μπουγάτσα, είσαι άρχοντας, να ξέρεις. Άρχοντας. Σφιγμένος είναι σήμερα, στεναχωρεμένος. Μου λέει, με τον Άρη στη Γάμα Εθνική δεύτερο τώρα. Λογικό είναι, λογικό. Ο Μπουγάτσας τώρα τι να τρέξει, τι να πει, τι να κάνει. Τη δεύτερη εκπομπή, αν θα ανέβει. Άντε, πάτε κανένα PlayStation τώρα. Δεν θα υπάρχει. Την επόμενη φορά θα το κάνει αυτό. Θα κάνουμε τώρα μισά άλλη μια Κυριακή και μετά Σεπτέμβριο. Αν ζούμε. Ωραία. Άντε, συνεχίστε έτσι. Να τον τρελό γιατρό. Τον έπισκεψομαι συχνά. Να άλλη εβδομάδα είναι τα άλλα παιδιά. Άντε τώρα και καμιά ομαδική. Να λερώσει κανένα σεντόνι. Να έρθει η μαμά να πει τι κάνατε εδώ χτες. Δεν ήταν τόσο πιτσιρικάδες. Δεν ήταν τόσο πιτσιρικάδες. Λοιπόν, επίλογος. Τι.
Επίλογος. Δώσαμε υλικό για την YouTube. Για 7 χρόνια δώσαμε υλικό. Δεν ήμουν καλό συνέκτης. Κύριος θέμα. Κατακλίδα. Κατακλίδα. Ραπ. Δώσαμε υλικό. Κατακλίδα. Κατακλίδα ρε φίλε. Κατακλίδα. Στην περίληψη. Υπάρχει κατακλίδα στην περίληψη. Δεν άνοιξε κανένα μπαμπινιώτη ρε αυτό που. Δεν ξέρω. Τα έχω ξεχάσει. Η κόρη μου δεν τη διαβάζω. Δεν μπορώ. Δώσαμε υλικό για YouTube για 7 χρόνια, έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι εγώ τώρα στον αέρα από πίσω δεν ξέρω να κάνω. Τι κάνεις? Από πίσω δεν ξέρω να λέω πράγματα. Ναι. Λέω ότι υπάρχει περίπτωση μετά από 7 χρόνια σε κάποιο κανάλι εδώ, διαδικτυακό που θα παίζει και τηλεόραση με έναν τρόπο να κάνω μια εκπομπή. Web TV εννοείς. Ναι. Το οποίο όμως να έχει μια κόλπο, ένα, πώς το λένε, μια μαγιά, ναι. Να το βάζει τηλεόραση και να παίζει. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Με ένα μικρό κόστος. Τι μικρό κόστος δηλαδή. Δεν ξέρω, η τεχνική μου είπανε. Ρε, πήγα να συνονοηθεί ο Ντρέ. Για έναν άνθρωπο έχεις. Όχι, για εδώ. Ρε. Για αλλού. Για Δευτέρα, ναι. Εντάξει. Γίνεται. Θα μοντάρω φάσεις, γκολ, σερβερ κτλ. Όχι σερβερ. Σας καλώ να την κάνουμε μαζί. Έρχεστε. Λέγε. Σας προκαλώ. Τι να πούμε. Γιατί εκτός αέρα μου λέγατε να μου, μα μη, ο Άρης, θα δούμε και τέτοιο. Θα δούμε, δεν ξέρω τίποτα. Θα δούμε. Τι να πούμε, αύριο δεν ξέρουμε να ζούμε. Μα κουκούλα, αρχίσαι. Θα δούμε. Η γυναίκα τι λέει. Έχεις γκρίνιες τέτοια, όχι. Όχι. Μα κουκούλα, πες, ένα κλάκι. Κοίταξε, έτσι που συμβάρισε αυτή τη στιγμή, Κώστα, δεν... Αγοράκι. Κοριτσάκι. Καλύτερα κοριτσάκι. Λέγε, ναι. Εγώ στον αέρα σου. Έτσι, ναι, και εγώ σου λέω. Έτσι. Γιατί εγώ δεν το λέω, ο κόσμος λέει. Κάντε μια Δευτέρα με κόσμο, με μάτς. Να δείχνει το τρέγια, είναι offside αυτό. Όχι, ρε, δεν είναι offside. Τα πεντάκια δεν λέει. Καλά, στραβό, είσαι, δεν βλέπεις. Σε αυτό το στυλ. Καλά, βλέπει, θα είναι offside και θα λέει ότι δεν είναι. Πώς θα γίνει. Είναι φάουλ αυτό, είναι πέναλτι αυτό. Ναι. Εντάξει, ρε, αυτό θα είναι ο κράχτης. Θα έχει κι άλλα. Θα έχει κι άλλα. Είστε ή δεν είστε. Εγώ όχι, Κώστα. Ο λόγος. Ο λόγος σου είπα ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι άρρωστη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον Άρη, δυστυχώς. Δεν το βλέπεις δηλαδή αγωνιστικά μόνο. Όχι, όχι. Όχι μόνο γενική, αγωνιστικά, ναι. Γενικά. Ναι. Η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι άρρωστη η ομάδα, δυστυχώς. Η ομάδα μου και δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ καθόλου. Δηλαδή. Και σήμερα που ήρθα, δηλαδή ήρθα να, γιατί για τα παιδιά να κάνουμε αυτό. Ωραία. Έτσι. Ντρούλε και εσύ. Σου είπα, θα δούμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Δεν μπορεί να πει ο κόσμο. Αυτό είμαστε. Καταρχήν, εσύ το λες. Ξέρεις άμα θα δεις το Σεπτέμβριο, εσύ. Πού να πούστη τώρα, γλίτωσα με 8 μήνες. Όταν στα έλεγα να το πριν χρόνια, όλοι θα πεθάνουμε και κάτι τέτοιο μας έλεγες. Τέλα μας μπορούσες. Χεσμετάνησε. Ναι, ρε μαλάκα. Μόλις είδε το πρόβλημα πάνω σου, χεσμετάνησε. Μην πουλάς τρέλα. Άλλο ρε που είσαι 43 και άλλο στα 80. Γιατί πριν 5 χρόνια τι ήσουν, μικρός και τώρα μεγάλωσες. Ρε εσύ. Όταν σου έλεγα πριν 5 χρόνια γελούσες. Να εδώ είναι και άλλοι. Χαχαχαχαχα. Και όλοι θα πεθάνουμε και όλοι θα κάνουμε. Γιατί είσαι εσύ πρόβλημα υγείας. Ε. Είχες εσύ πρόβλημα υγείας. Μπορείς το αυτό μέλλον, σου λέει. Ε. Όταν δεν έχουμε. Είμαστε όλοι άνετοι. Ναι. Όταν έχει ένα πρόβλημα. Να μην αν το περάσουμε και το γλιτώσουμε όμως, είμαστε καλύτερα. Αυτό σου λέω. Ναι. Σωστό. Δεν ξέρουμε. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Σωστό. Όλος ο κόσμος. Άκου τώρα. Εσύ το συζητάς. Θα δούμε ένα το πλήρω. Θα δούμε ένα το πλήρω. Μη λέτε ρε που είστε μετά, μα μου. Ο Μπουγκάτσας. Σ' απάντησα εγώ. Αυτός απάντησε. Δεν θέλω εσύ. Ευχαριστώ εγώ. Έτσι μου. Ναι. Ευχαριστεί ο ρε Μπουγκάτσας. Αλλά ξέρω που πεις τι ώρα θα είναι όμως για να μην συμπέφτει με τέρα. Βλέπεις δηλαδή και σήμερα. Και σήμερα. Ξέρουμε. Πρόσεξε. Οι Αργιανοί που βγήκαν καταρχήν ήταν ελάχιστοι. Έτσι ήταν πολύ. Δεν ξέρεις πόσοι βγαίνουν. Τι ελάχιστοι ρε φίλε. Δεν ξέρεις πόσοι βγαίνουν πριν. Και αυτοί που βγήκαν, οι μισοί βγήκαν να επιτεθώ σε μένα. Λοιπόν, επομένως. Κάνεις λάθος. Ας και, δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω καλό θα είναι. Και ένας και τόσο καλό θα είναι. Ναι, πολύ. Καλό θα είναι, καλό θα είναι να μην μετέχω κι εγώ σε αυτή την εκπομπή. Και άλλωστε και σήμερα ήρθα για μία εκπομπή. Πώς το εξηγείς ότι εσύ. Ο άνθρωπος που μιλάει για τον Άρη και χύνει, ναι, να το δεν πω έχει, οπαδικά. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, άνθρωποι... Άρη, ναι. Ο κόσμος του Άρη Κώστα απέχει από το γήπεδο. Έτσι. Αν εξαιρέσει το μάτσο τον Πασεραϊκό που πήγανε κάποιοι. Εντάξει, που ήταν και καλά, ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Άρης είχε πολύ λίγο κόσμο. Είχε 1.000-1.500 άτομα. Αυτός δεν είναι ο κόσμος του Άρη. Η πλατιά μάζα του λαού του Άρη απέχει από το γήπεδο, γιατί έχει αηδιάσει με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Και αυτά που γίνονται πέρσι, και αυτά που γίνονται το καλοκαίρι, και αυτά που γίνονται το Σεπτέμβριο, και αυτά που γίνονται τη χρονιά. Είναι απαράδεκτο ο Άρης να πηγαίνουν κάποιοι και να λένε ζήτω η γάμα εθνική για κάποιους λόγους το Σεπτέμβριο και η ομάδα μην ανεβαίνει. Έτσι, η ομάδα μην ανεβαίνει και αυτή τη στιγμή να βλέπεις μικρά παιδάκια να πηγαίνουν στα σχολεία και να ντρέπονται να πούνε ότι είναι Άρης. Κατάλαβες αυτό που λέει.
Και να ντρέπουμε, γιατί εμείς είμαστε τώρα 46 χρονών, ζήσαμε κάποια πράγματα με τον Άρη, έτσι τουλάχιστον λέμε ότι στη ζωή μας κάτι ζήσαμε. Τα μικρά αυτά παιδάκια που είναι 15 και 16 χρονών, εγώ αυτά σκέφτομαι πραγματικά. Αυτά σκέφτομαι και πραγματικά λυπάμαι με αυτό που γίνεται στην ομάδα μου. Δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί δεν έχω ζήσει τις καταστάσεις στην κατηγορία. Οπότε άκουσα με προσοχή τον φίλο του Νίκο. Τι μάλλον. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί άκουσα με. Όταν ο κόσμος ο Άρης απενεργεί. Δηλαδή με τον Άρη. Λέει για αρρώστια. Είναι απενεργεί. Πάει ο Άρης Άλβα Εθνική και είμαι άρρωστος. Έρχεσαι. Όχι. Δεν είναι δηλαδή η κατηγορία. Άρα δεν είναι κατηγορία. Αυτό θέλω να πω, δεν με αφήνεις. Είναι απενεργοποιημένος ο κόσμος. Όχι λέει κατηγορία. Όχι. Σου είπα. Η κατηγορία ο Άρης Ζάχο, αν η ομάδα τον Ιούνιο έπεφτε στη ΓΑΜΑ Εθνική, σίγουρα θα είχε το χρόνο να φτιάξει μια ομάδα αξιόλογη ώστε να μπορέσει να ανέβει. Η ομάδα έγινε σε 10 μέρες, Ζάχο. Το Σεπτέμβριο χτίστηκε μια ομάδα σε 10 μέρες. Δεν μπορείς ακόμα και στη ΓΑΜΑ να παίξεις. Σε 10 μέρες δεν μπορείς να κάνεις ομάδα η οποία θα μπορέσει να βγει. Να πεις ότι θα βγει αυτή η ομάδα. Έκανες 10 ήττες από λιμά, από χωριά, ρε. Πλάκα με κάνεις. Από χωριά είχα τις 10 ήττες έκανες. Τρεις έκανε. Δύο από δράμα και μία. Δύο από δράμα και δεν τρέπεσαι και το λες. Δύο από δράμα. Έχασε τι να κάνω, από ότι δεν έχασε δύο φορές το δράμα. Δεν έχασε, άντε το λέω. Τι έκανε, αφού έχασε. Ρε Εθνική Ελλάδα στα νησιά Φερόες έκανε. Φερόες έκανε. Τέλος πάντων, όταν. Άκουσε με. Είναι φυσικά πρόβλημα που δεν ανέβηκε και θα ανέβει αν θα ανέβει έτσι όπως θα είναι. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο για μένα είναι ότι δεν υπάρχει όραμα και προοπτική. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δώσει το όραμα και αυτό την προοπτική. Αυτό είναι το χειρότερο. Διότι και στη Β' και στην Α. Εγώ σου λέω αύριο είναι στην Α. Και ένα νομοθετικό διάτομα και λέω άρα θα είναι στην Α. Και αυτό που λέει ο Ζάχος. Με αυτά τα οικονομικά τα δεδομένα, πάλι ο κόσμος θα είναι ανενεργός, πιστεύω, ή θα είναι λίγο περισσότερο. Έχει ενεργός. Κουραστεί ο κόσμος πάρα πολύ. Η δικιά μας γενιά, εγώ έχω φίλους οι οποίοι. Δεν είμαι τίποτα. Καταρχήν υπάρχει αυτό το έκτρωμα που λέγεται Λέσχη. Υπάρχει ακόμα αυτό το έκτρωμα που λέγεται Λέσχη Φιλονάρη. Υπάρχει δυστυχώς. Υπάρχει της τύπης. Αυτό το έκτρωμα. Μου λένε ασχολείσαι ακόμη. Δηλαδή υπάρχουν. Όχι, δεν θέλουν να ακούν για Άρη. Αλλά αυτοί είναι απενεργοποιημένοι. Αν δοθεί όραμα και προοπτική στην ομάδα, αμέσως. Αυτή είναι η πλατεία μαζί. Αυτοί αμέσως θα έρθουν στο γήπεδο. Αμέσως. Και πιστεύω δεν είναι θέμα Άρη. Ανάλογα αν γινόταν, απλά εμείς είμαστε πιο προδομένοι γιατί από δικούς μας ανθρώπους τα βρήκαμε αυτά τα πράγματα. Ακόμα χειρότερο. Ακόμη χειρότερο. Να ήταν ένας παράγοντας ξένος αυτό. Ακόμη χειρότερο. Τηλινέως, ξέρω εγώ. Εμείς φάγαμε παπά, φάγαμε πώς να το λοιπόν, πούμε. Το ότι κάναμε 3 ώρες και 5 λεπτά εκπομπή. Δεν πειράζει, έκανα. Και δεν σας κολάντρισε. Σημαίνει πολλά. Γιατί δεν κολλάτε. Όχι, δεν κολλάτε στην κουβάλα. Τραχτέρια τέτοια. Σημαίνει πολλά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Άλλο λέω, Ζάχο. Είναι άσχημο αυτό για τον αέρα. Για τους αριανούς. Άκουσε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Όπως κάνουμε πλάκα, τη δεχόμαστε την πλάκα. Όπως και για τον Πάο. Αν δεν έκανες πλάκα, να σου πω κάτι. Αν δεν έκανες εσύ ο κόσμος, εγώ όπως λες, θα έλεγα εσύ εδώ πέρα τι ήρθαμε να κάνουμε. Εγώ περίμενα και πιο χοντρινά, να σου πω. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι. Διότι. Δεν είναι κακό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το έχουμε κάνει. Κοίτα να δεις να ψοφήσει. Λέει του. Συγγνώμη, ρε φίλε. Άμα ο Πάο κοίτα στα χάλια που είναι ο Άρης, δεν θα έκανα εγώ πλάκα. Δεν το καταλαβαίνω. Θα το γούσταρε. Τι να μην κάνεις κι εσύ. Πάντως να ξέρεις ότι ο Άρης είναι κακό και για σένα που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έχει κάποιο. Ξέρεις αυτό. Γιατί ο Παοξής συλλογολεύει. Ο Παοξής, να σου πω κάτι. Ο Παοξής αυτή τη στιγμή εφησυχάζεται στο πρώτο σχολείο. Είσαι πρώτο στην πόλη αντιπάλου. Ο Πλατανιάς, ο Λεβαδιακός, ο Ταγιάννα, ξέρω εγώ ποιες ομάδες είναι για γέλια αυτές οι ομάδες. Τον Ολυμπιακό δεν το χτύπησες. Δεν έχεις δηλαδή. Ομάδες με κέρδισαν που είπες. Ναι, άσχετο αυτό ρε φίλε. Είναι λιμά αυτό. Τέσσερα έφαγα από τον Ατρόμητο. Δεν μου λες ο Ατρόμητος φίλε μου, τρέγια. Ο Ατρόμητος και πρωτάθλημα να πάρει και ντάμπ να πάλι, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μεγάλη ομάδα. Είναι μικρό σωματείο γιατί δεν έχει κόσμο. Και πρωτάθλημα να πάρει του χρόνου θα είναι μικρή ομάδα ο Ατρόμητος. Αντίθετα, ο Άρης θα είναι και στο τοπικό να πάει μεγάλη ομάδα γιατί έχει κόσμο. Έχει πολύ λαό. Είναι μεγάλη ομάδα η Λάρισα, έχει κόσμο. Τέλος. Η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα. Έχει κόσμο η Λάρισα. Έχει κόσμο. Δεν είναι όπως ο Άρης, αλλά δεν είναι όπως ο Άρης. Κάνει ο Χένες, γιατί το μήνυμα του φίλου, να βάλουν και 10 και 20 εκατομμύρια, τρία διαρκές θα πάρουν. Που δεν έχουμε λεφτά να τα πάρουμε, θα κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι και πάρουμε τρία διαρκές. Λοιπόν, μακάρι. Ποιος δεν θέλει. Θα την κάνουμε, κύριε. Και ασύ... Ναι, να την κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, κάνε και εσύ. Λοιπόν, κλείνει ωραία η σεζόν. Ναι. Εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε και έξω τα είπαμε. Θα ήθελα να βγαίνουμε περισσότερο και έξω να πίνουμε ένα καφέ. Όπως θα βγαίνω με τους άλλους που πήγαμε στο Άκου, τι είπαν και. Με τους άλλους που. Καλό είναι. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από τα ραδιόφωνα, θα φύγουμε εδώ να έχουμε μια καλή σχέση. Γιατί αυτό δεν είναι. Όπως έχουμε. Μην νομίζουν ότι επειδή φύγατε ή επειδή θα έρθουν άλλοι, δημιουργούνται καταστάσεις.
Φύγαμε, για χαρά. Καλό βράδυ.